να έχω δει και εγώ το γεγονός, τώρα, τώρα το βλέπω. Ε, νομίζω ότι πρέπει να πούμε πρώτα και κύρια ότι επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγε εξ αρχής το ΚΚΕ, ότι η ίδια η συμφωνία των Πρεσπών, αυτό που έχει στόχο να εξασφαλίσει είναι να μην λύσει ούτε ζητήματα αλλητρωτισμού που άλλωστε έτσι κι αλλιώ ε, περιλαμβάνονται. Ε, άρα και να δίνει πάτημα και σε εθνικιστικές τέτοιες εξάρσεις. Πολύ περισσότερο όμως ότι ο βασικός στόχος είναι, ήταν και αποδείχτηκε η νατοϊκή ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας, που, το οποίο είναι και κατεύθυνση, να σας πω, στην πίσω από την οποία, δηλαδή, συμμετοχή και της δικής μας χώρας και η ενίσχυση του ΝΑΤΟ συνολικά, Αυτού του πολεμικού οργανισμού που είναι κατεύθυνση συνολικά όλων των κομμάτων και τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία που υλοποίησε αυτή τη συμφωνία και του ΣΥΡΙΖΑ που την αποφάσισε, την υπέγραψε κ.ο.κ. αλλά και του. Κύριου Βελόπουλου και τη Ελληνική Λύση, που στοιχίζονται πίσω ε, από τα συμφέροντα τη ε, αστική τάξη τη χώρα μα που επιθυμεί να βρίσκεται μέσα στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλου αυτού του εμπειριαλιστικού οργανισμού. Ε, και φυσικά εμεί διαφωνούμε και με τέτοιε εθνικιστικέ εξάρτητε. Ακρίβεια. Θεωρώ δεδομένο ότι όπου πηγαίνετε, για την ακρίβεια θα σα λένε. Ναι. Καταρχάς θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο σύντομο σε σχέση και με τα προηγούμενα. Βεβαίω. Γιατί βεβαίως. παρακολουθούμε τώρα έναν ψευτοκαυγά, εμείς θα πούμε, μεταξύ των δύο κομμάτων. Όχι, έχουν δύο διαφορετικές θέσεις, είναι. Επιτρέψτε μας αυτή... Πώς έπρεπε να προχωρήσει ε... η διαδικασία. Επιτρέψτε μας αυτή είναι η απόψή μας σε σχέση ναι. με αυτό, γιατί η ουσία είναι μία. Και αυτό είναι που πρέπει να έχει ο λαό μα στο μυαλό του και να υπαγρυπνεί με τι εξέλιξει που έχουμε και στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή. Ότι εδώ ο βασικό αποσταθεροποιητή τη περιοχή είναι το ΝΑΤΟ και εδώ έχουν ευθύνη και τα δύο κόμματα. Άρα νομίζουμε ότι το οποίο τροφοδοτεί και, τους, και τον εθνικισμό, έτσι. Άρα νομίζουμε ότι αυτό πρέπει να έχει στο μυαλό του και ο λαό και να υπαγρυπνεί και για περαιτέρω. Και για και να δυναμώσει τον αγώνα του πρώτα και κύρια δηλαδή. Γιατί εμεί πιστεύουμε ότι χρειάζεται να δυναμώσει ο κοινό αγώνα και η κοινή πάλι των λαών. Όμω, ένα σύντομο σχόλιο και σε σχέση με την ακρίβεια. Η ακρίβεια το λέω γιατί και χθε τα στοιχεία που είδαμε τη Ελστάτ, mm -hmm. η ακρίβεια ειδικά στα τρόφιμα είναι στο 5,4%. Άρα δεν ξέρω τι ανταπόκριση είχαν τα μέτρα του Μαρτίου. Έτσι είναι, όπω θα λέτε. Και η αλήθεια είναι ότι και η εικόνα που προσπαθεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση και ο ίδιο ο Πρωθυπουργό σε σχέση με την ακρίβεια. Εμεί θεωρούμε ότι είναι και προσβλητική απέναντι στον ίδιο το λαό. Την ίδια στιγμή που μπορεί να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να στενάζει πραγματικά με τι τιμέ που βλέπει. Και όντω είναι και ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Και εμεί πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να γίνει τώρα και απέναντι στην ακρίβεια. Είναι να δυναμώσει πρώτα και κύριο αγώνα του λαού και απέναντι στους άδικους έμεσους φόρους που επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο και πολύ περισσότερο να δυναμώσει τον αγώνα του για αυξήσει πραγματικές τους μισθούς για συλλογικές συμβάσει εργασίας που είναι ένας αγώνας που δίνεται σε πολύ μεγάλου χώρους δουλειά, σε πολλού χώρου δουλειά και μάλιστα με επιτυχία σε πολλού από αυτού. Και θεωρούμε ότι εκεί βρίσκεται η λύση και η ελπίδα για το λαό. Και φυσικά ότι ο αγώνα αυτό και εν των ευρωεκλογών, γιατί χρειάζεται να το επισημάνουμε σε 9 Ιουνίου, μπορεί να δυναμώσει ακόμα περισσότερο, ακριβώ έχοντα ένα πολύ πιο μεγάλο, πολύ πιο ενισχυμένο ΚΚΕ μέσα και στην Ευρωβουλή, που αποκαλύπτει και τι κατευθύνσει Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει, έχει ευθύνη και για την ακρίβεια. Και επειδή σημαίνει ότι θα δυναμώσει και στο δρόμο του αγώνα το ΚΚΕ να βρίσκεται μπροστά, εκεί πραγματικά ανατρέπονται και όλε οι αντιλαϊκέ αποφάσει που επιβαρύνουν το λαό.